Θα πάμε στον κύριο Ζαχαρία Καλογεράκη, άλλοτε δήμαρχο της περιοχής και επικεφαλής Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Καλημέρα κύριε Καλογεράκη. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Η δύσκολη μέρα, οι δύσκολες μέρες και νύχτες είναι βεβαίως στην περιοχή σας και όχι μόνο. Είναι περίπου σε 70 χωριά. 8 μέρες μετά, πού βρισκόμαστε? Κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ. Ο λόγος που μιλάω είναι για να προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τα ζητήματα, για να κινητοποιήσουμε υπευθύνους και, εν πάση περιπτώσει, να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια στοιχειώδη πράγματα αυτό το δύσκολο καιρό. Κατανοώ ότι δεν υπάρχει εμπειρία σε αυτό, κατανοώ ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μας. Κατανοώ όμως παράλληλα ότι υπάρχει και ένα ελληνικό κράτος και μια χώρα η οποία είναι σεισμογενής και θα έπρεπε να έχει τους μηχανισμούς εκείνους και την εμπειρία εκείνη να μπορεί να συντονίζει και να κατευθύνει όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι παράξενο, είναι ένα θέμα αυτό και ας αντλήσουμε διδάγματα από την τραγωδία τη δική μας, τουλάχιστον να μην συμβεί σε άλλους ανθρώπους, γιατί ξέρουμε ότι τώρα κουνιέται και η Θήβα και η Νήσηρο. Σωστά. Να πάμε στα άμεσα. Μισό λεπτό. Εσείς έχετε αυτό το φαινόμενο, εσείς. Εμείς εδώ έχουμε αυτό το φαινόμενο 4 μήνες. Αν δεν κάνω λάθος, πολλά βράδια μέσα στο καλοκαίρι, κύριε Καλογεράκη, με διορθώνετε που υπερβάλλω, οι ιδίως ηλικιωμένοι από τις 3,5-4 που είχαν σεισμικές δονήσεις, μέχρι να φτάσουμε στη μεγάλη, την καταστρεπτική, χάναν τον ύπνο τους. Κάνω λάθος? Όχι, έτσι ήταν. Όχι μόνο ηλικιωμένοι, όλη η κοινωνία γύρω-γύρω στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, στα περισσότερα χωριά, ήταν με το άγχος. Μάλιστα. Να σας πω ότι και από προσωπική εμπειρία, γιατί το βιώνουμε όλοι αυτό που ζούμε εδώ έξω, κάποιοι από εμάς κοιμόταν στον καναμπέ και κοντά στις πόρτες. Μάλιστα. Και ποτέ, αυτό το είδα σαν κλίμα, και ποτέ δεν κλειδώναν τις πόρτες. Και ποτέ δεν κλειδώναν τις πόρτες. Πείτε μου όμως, σε αυτό το τετράμινο φαινόταν ότι υπάρχει μια εγρήγορση, υπήρξαν συσκέψεις, υπήρξαν ημερίδες, υπήρξε σχέδιο, το οποίο σχέδιο εγώ δεν τα ακούω πια, το περίφημο σχέδιο Εγκέλαδος. Όλα αυτά, όταν ήρθε η άσχημη στιγμή και μετά, λειτουργήσαν και πώς λειτουργήσαν, λειτουργούν? Ακούστε, πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Καταρχήν είπα ότι, και είπατε κι εσείς και σωστά, και έχω πει πολλές φορές, ότι είχαμε τη δυνατότητα μια στοιχειώδης προετοιμασίας, παρά το ότι μας διαβεβαίωναν οι ειδικοί ότι το φαινόμενο είναι σε ύφεση, για να τα λέμε όλα, γιατί σε επιστημονικό επίπεδο καταρρίφθηκαν μύθοι εδώ έξω. Έτσι. Σωστό. Και είναι λυπηρό, θέλω να το πω αυτό, πιστέψτε με, εκφράζοντας ένα κόσμο εδώ έξω, είναι λυπηρό τούτη τη στιγμή που εμπιστευτήκαμε τους ειδικούς, που εφησυχάσαμε, αντί να πούνε ένα συγγνώμη στον κόσμο, να τσακώνονται το ποιος έπιασε πιο κοντά το σεισμό ή πιο μακριά. Δεν τον έπιασε κανείς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, επιστημονικά πλέον, δεν πιστεύει κανένας κανένα. Λένε ότι είναι σε ύφεση, ακούω κάθε βράδυ, βγάζετε εδώ ραδιόφωνα που ακούω κτλ. Ποιος θα πιστέψει από εμάς αυτό? Από προχθές μας λέγανε, μη φοβάστε, έχει εκτονωθεί το φαινόμενο και οι μικροσεισμοί, γυρίστε από το άλλο πλευρό και συνεχίστε τον ύπνο σας. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική ατάκα που άκουσα από σεισμολόγο. Λοιπόν, επιστημονικά λοιπόν δεν πιστεύει κανένας κανένα. Άρα καταλαβαίνετε την ψυχολογία του κόσμου. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι άμεσα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Σήμερα θέλω να σταματήσουμε λίγο στα άμεσα, ναι, για να δούμε κάποια πράγματα. Την πρώτη στιγμή και την πρώτη μέρα ήρθαν κάποιες σκηνές. Αυτή τη στιγμή έχετε μια εικόνα όλοι και αναδεικνύεται τις σκηνές από το εκθεσιακό κέντρο, που στοιχειοδός τουλάχιστον έχει ένα τσιμέντο κάτω και έχουμε μετά από 2-3 μέρες βρει κάποια στρώματα και κρεβάτια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε 40 περίπου 35 οικισμούς και του Δήμου Αστερουσίων, για να μην λέμε μόνο, υπάρχουν σκηνές. Οι σκηνές, εχθές στο Σαμπά, ψάξαμε να βρούμε κρεβάτια. Εχθές. Και ξέρετε, δεν είναι σε τσιμέντο, είναι απάνω σε ένα χωράφι. Ας δούμε λοιπόν τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι τα 40 χωριά. Και εκεί υπάρχει το εξής. Ξενοδοχεία είπαμε. Δεν είναι πάνω από 100 άτομα στα ξενοδοχεία. Σπίτια είπαμε, η αναπτυξιακή ξεκινήσαμε με 120, μείναμε στα 60. Ξέρετε αυτά τα 58 τελικά πόσα είναι? Θα είναι μέχρι το αργότερο το τέλος του χρόνου. Ξεκινάμε 31 Οκτωβρίου που αδειάζουν, γιατί τελειώνει το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα Εστία λέτε, που ήταν, ναι, για τον, ναι, προσφυγικό, ναι, ναι. Τελειώνει τέλη του, ναι, χρόνου. Μάλιστα.
Πάμε κοντέινερ. Θα έρθουν 33 όταν διαμορφώσουμε τους χώρους. Τα κοντέινερ, να πω μια παρατήρηση. Είναι λάθος να πάνε σε ένα σημείο. Πρέπει να αποκεντρωθούν και στους οικισμούς. Ο άλλος δεν αφήνει το χωριό του και το σπίτι του. Τώρα είναι όμως πολύ δύσκολο. Το καταλαβαίνω για να μπορούμε να κάνουμε υποδομές σε χωριά. Σε κάποια μπορούμε, σε κάποια δεν μπορούμε. Αλλά το να τα μαζέψουμε σε ένα μέρος, φοβάμαι ότι δεν θα βρούμε κάποια στιγμή από ένα και σημείο και μετά ανθρώπους. Και δεν μου λέτε... Είναι πολύ κόσμο στα χωριά, κύριε Σαχένη. Ένα λεπτό. Τώρα, με βάση την εικόνα σήμερα, έχουμε 1.800 καταμετρήσεις. Και έχουμε ούτε το 50% ολοκληρώσει το 60%. Αυτή τη στιγμή... Σημαίνει ότι μιλάμε για ένα αριθμό 2.500 ανθρώπων αστέγων. Κύριε Σαχίνη, μην βλέπετε αυτούς που είναι στη σκηνή ή αυτοί που κάνουν αιτήσεις. Ο καθένας από εμάς έχει 10 και 12 ανθρώπους που έχει αλλού σπίτι να πάει. Σωστό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή επίσης υπάρχει πόσο κάτι όμως, άλλο και κρατήστε το αυτό γιατί να το δούμε μετά. Για πόσο όμως, κύριε Καλογεράκη, ο καθένας θα μπορεί να φιλοξενεί 10-15 αυτό είναι το θέμα. Και πρακτικά ζητήματα. Δεν είναι όλοι. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, ναι. Να σας πω τώρα κάποια πράγματα. Τα οποία βιώνουμε εδώ καθημερινά. Είπαμε αυτό για τη στέγη. Πώς λύνεται αυτό, πώς μπορεί να λυθεί. Κοιτάξτε, μία λύση άμεση που εγώ βλέπω είναι ίσως να επιδοτηθεί το ενίκιο και να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους. Ξέρετε όμως τι σημαίνει αυτό. Γιατί τα βλέπουμε όλα σιγά σιγά μέρα με τη μέρα. Η επιδότηση ενίκιο σημαίνει ότι τέλειωσε το αρκαλοχώρι. Όποιοι σήμερα έχουν ενίκιο στο αρκαλοχώρι. Δεν έχουν κανέναν λόγο να μείνουν να συνεχίσουν να πληρώνουν ενίκιο. Θα φύγουν όλοι πάνω στο Ηράκλειο. Ειδικά αν δεν ανοίξουν τα σχολιά άμεσα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για την περιοχή. Βεβαίως, τα σχολιά δεν είναι μόνο να βρεις τη στέγη. Είναι η κοινωνική προέκταση που έχει αν τα σχολιά δεν ανοίξουν. Θα πάρει ο καθένας το παιδί του, δεν έχει λόγο. Έτσι δεν είναι να μην τα καλοκόρει και θα έρθει στο Ηράκλειο. Γιατί λοιπόν, ένα-ένα τώρα. Στέγη. Σας είπα, αυτή τη στιγμή. Έχουμε διάφορες λύσεις, όμως αυτές δεν είναι άμεσες λύσεις και μιλάμε, θα σας πω μετά για τα κλιμάκια, μιλάμε ότι εδώ δεν μιλάμε για μέρες, εβδομάδες. Εδώ είπατε προλίγου, άκουσα λίγο τώρα πριν μας πήρε η συνεργάτη σας τηλέφωνο και είπατε μια εβδομάδα τι γίνεται. Θα σας πω παρακάτω τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε. Στέγη. Έχουμε αυτά τα ζητήματα. Δεν θεωρώ ότι είναι λύσεις, έστω και μεταβατικές, αυτές τις 6, γιατί μην κορεδευόμαστε, 7 μήνες, έτσι, το να συνεχίσουμε στις σκηνές ή να... Πρέπει να βρούμε και να αναζητήσουμε μια πρώτη σκέψη είναι να επιδοτηθεί το ενίκιο και να βρούμε στην ευρύτερη περιοχή κάποια σπίτια. Μια δεύτερη σκέψη που είπα χθες, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Έχουμε πολλούς συνδημότες μας οι οποίοι μένουν στην Αθήνα ή σε άλλα μέρη που έχουν κλειστά σπίτια. Αν κάποια από αυτά είναι καλά, να υπάρξει μια προσφορά ή μια επιδότηση στους ανθρώπους να μείνουν στην περιοχή. Να αξιοποιήσουμε τα σπίτια στα γύρω χωριά που δεν έχουν προβλήματα. Τώρα. Πρέπει όμως όλα αυτά να καταγραφούν, να υπάρχει μια ιεράρχηση, να υπάρχει ένας μπούσουλας. Το δεύτερο θέμα είναι η σύντηση. Η σύντηση πάει πολύ καλά. Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές. Έχουν πραγματικά είναι συγκινητικό να βλέπεις ένα παιδάκι, ένα νεαρό ζευγάρι και να φέρνει την πρίκα του εκεί, μια κουβέρτα που του είχε δώσει η μάνα του και να τη φέρνει να τη δίνει στους εθελοντές. Είναι πολύ συγκινητικό από επιχειρηματίες, από φορείς τα πάντα. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο. Είναι η ψυχή όλης αυτής της οργάνωσης. Αν δεν υπήρχαν και αυτοί, δεν ξέρω τι θα γινόμαστε στην περιοχή. Αυτοί οι εθελοντές. Και η προσφορά που υπάρχει σήμερα. Όμως αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή, δηλαδή θα πρέπει όλο αυτό να ιεραρχηθεί και να υπάρχουν συγκεκριμένες προτεραιότητες με ποιες είναι οι ανάγκες για να πιάνει τόπο αυτό που δίνει ο κόσμος. Γιατί θα γεμίσουμε μακαρόνια, ρίζα και νερά. Τώρα. Δεν μου λέτε, η σύντηση, από ένα σημείο και μετά. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Η σύντηση πρέπει να μείνει σε μόνιμη βάση. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια εθελοντική κτλ. Αυτό θα γίνει 10 μέρες, 20 μέρες. Δεν μπορεί να κρατήσει χρόνο. Ειδικά άμα αρχίσει αύριο η βροχή και αυτό. Και θα πρέπει να υπάρχει σε μόνιμη βάση. Πρέπει να λυθεί. Πώς θα λυθεί? Με κάποια κέντρη, με κάποια διαδικασία και να ξέρουμε. Ότι αυτή είναι η εκκλησία, ξέχασα να πω ότι. Συμμετέχει ενεργά σε μια ιστορία. Πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη ιεράρχηση και καταγραφή πλέον και να ξέρουμε ότι από όταν τελειώσει όλο αυτό έχουμε καταλήξει ότι 3-4 κέντρα θα έχουν δυνατότητα να φέρουν 1.000-1.500 μερίδες στην ευρύτερη περιοχή. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που το
Και σας έχω πάρει μανότερμα, αλλά συγγνώμη. Δεν μου λέτε γιατί... οι 110 αίθουσες. Μισό λεπτό, γιατί είναι σημαντικό. Το σχολείο, είπαμε, δεν είναι στέγνα το σχολείο να πάνε οι μαθητές να κάνουν μάθημα. Είναι και η κοινωνική του προέκταση. Λύνουν το πρόβλημα οι 110 αίθουσες κοντέινερ και ναι, είναι λύση τα προάβλια των σχολείων. Χωράν τα κοντέινερ όλα. Εμείς έχουμε γύρω στους 1.800, 2.000 περίπου μαθητές σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και παιδικούς σταθμούς. Με μία καταγραφή που έκανε τις 27 ναι, ναι. του μήνα η δευτεροβάθμια πρωτοβάθμια εκπαίδευση και έδωσαν οι διευθυντές, από ό,τι γνωρίζω και εγώ, γύρω στις 100-110 αίθουσες. Το θέμα είναι, κύριε Σαχίνη, πώς θα έρθουν αυτές οι αίθουσες. Δεν είναι απλό το να έρθουν 110 αίθουσες και να δημιουργήσεις χώρους υποδοχής για να μπορείς να τις δεχτείς. Γιατί και αυτές είναι φως, νερό, τηλέφωνο. Μισό λεπτό. Αυτό όμως, αυτό που λέτε είναι κρίσιμο. Έχω ένα ερώτημα, γιατί είστε και παλιός αυτοδιοικητικός. Δεν μου λέτε, κύριε Καλογεράκη, σε έκτακτη κατάσταση φυσικής καταστροφής, είτε οικής σκηνή, είτε κοντέινερ για σχολείο, την υποδομή θα τη φτιάξουν οι τοπικές αρχές ή θα έπρεπε το κεντρικό κράτος, μπαμ-μπαμ, εξπρέσει 24ωρη βάση εργασίας, να έχει αναλάβει. Όχι, να στο Δήμο τα έχουν φορτώσει και ξέρετε. Μα οι Δήμοι δεν έχουν λεφτά, υποτίθεται. Δεν θα φορτωθούν οι κίσκοι, έστω για στέγαση ή αυτό, αν δεν υπάρχει υποδομή. Ναι, την οποία θα κάνουν Δήμοι που δεν έχουν λεφτά ούτε προσωπικό. Πέρα από λεφτά, τα έχουν και την εμπειρία. Αυτό λέω, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας κεντρικός μηχανισμός, να το πω έτσι, κομάντο που θα το φτάσουν. Το πρώτο που είπα ήταν αυτό. Ακούστε τώρα, σχολική στέγη. Σχολική στέγη δεν είναι αυτή τη στιγμή, γιατί λένε πολλοί και έχουν φυσικάσει εδώ στις γύρω περιοχές, γιατί σπράττω ένα μήνυμα. Εντάξει, μωρέ, θα κάνουμε τηλεμετρία. Όπως κάναμε στην πανδημία. Ναι, μα εδώ στην πανδημία κλείσαν όλα και κάναν όλη τηλεμετρία. Εδώ είναι όλα ανοιχτά και είναι τα χωριά του Δήμου Μινώα, Παιδιάδας και το Αστερουσίο κλειστά. Δεν είναι συνολικό το πρόβλημα, είναι εξειδικευμένο εκεί. Και από πού θα κάνει τηλεμετρία, από ποια σπίτια. Τηλεκπαίδευση. Ναι, ναι. Έλατε, από ποια σπίτια. Ή μέσα από τις σκηνές. Σωστό. Και περιμένετε. Εμένα το παιδί μου, λέω γιατί το έχω βιώσει με ανθρώπους, δίνει σήμερα πανελλήνιες. Θα κάνει τηλεκπαίδευση και θα στεγάζεται σε μια σκηνή μαζί με τον παιδί του στο Ηράκλειο ή στην Αθήνα που θα παδώσουν αύριο. Αυτά είναι τα ζητήματα. Σχολική στέγη, μεγάλο ζήτημα. Κινδυνεύουμε και σας είπα πριν ότι ένας κόσμος που αυτή τη στιγμή ενοικιάζει ή έχει τη δυνατότητα να μετακομίσει για να πάει το παιδί του στο σχολείο άμεσα ή στο γυμνάσιο ή στο λύκειο, αυτή τη στιγμή να εγκαταλείψει την ευρύτερη περιοχή και το Ρακαλοχώρι. Όσο και σας φαίνεται παράξενο αυτό. Πρώτη προτεραιότητα κάποιοι, και είναι λογικό, βάζουν τα παιδιά τους στις μόρφες τις σπουδές τους. Άρα, σχολική στέγη. Και πάμε σε ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Επιχειρηματικότητα. Επιχειρήσεις στο Αρκαλοχώρι έχουν τελειώσει. Κύριε Σαχίνη, με βλέπετε σε κάποια πράγματα και είμαι απόλυτο. Τι εννοείται έχουν τελειώσει. Ακούστε. Αυτή τη στιγμή ναι. είχαμε την πανδημία με όλα τα προβλήματα που δημιούργησε στον επιχειρηματικό κόσμο. Σωστό. Αυτή τη στιγμή έχουμε τις επιχειρήσεις στο Αρκαλοχώρι που σιγά σιγά και στην ευρύτερη περιοχή που σιγά σιγά ανοίγαν. Δεν θέλω να μιλάω με τα Αρκαλοχώρι, μιλάω πάντα για την ευρύτερη περιοχή. Είναι το Αρκαλοχώρι το κέντρο, αλλά από εκεί και πέρα σας είπα υπάρχουν 40 χωριά, υπάρχει ένας δήμος και υπάρχουν και γειτονικά χωριά, να δούμε την αλληλεγγύη μας και σε άλλους δήμους. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας επιχειρηματίας, ο οποίος επί 2 χρόνια είχε το πρόβλημα της πανδημίας. Πήγε να ανοίξει, να σταθεί σιγά σιγά και να δραστηριοποιηθεί και τώρα ήρθε. Και έκλεισε όλο αυτό το εμπορικό κέντρο εδώ και μία εβδομάδα. Είναι κλειστό. Φοβάμαι ότι θα κάνει μήνα για να ανοίξει. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κόσμος που έχει εξαφανιστεί. Ψάχνει να βρει πού θα στεγαστεί και πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το εμπορικό κομμάτι των επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή. Με ποια αγοραστική αξία, με ποιο κόσμο. Αυτή η καταγραφή πότε θα ολοκληρωθεί. Αυτές οι χρηματοδοτήσεις πότε θα έρθουν, θα σας πω παράδειγμα μερικά πράγματα. Για να ανοίξει το κέντρο του Αρκαλοχωριού, παραδείγματος χάρη, πρέπει να καταδευστούν 5-6 σπίτια. Είναι κλειστός ο δρόμος. Όποιος δεν έχει πάει, να το πούμε αυτό, είναι κλειστός ο κεντρικός δρόμος που είναι και η οικονομική ζωή της περιοχής, διότι είναι βομβαρδισμένο τοπίο και υπάρχουν ετοιμόρροπα. Αν δεν φύγουν τα ετοιμόρροπα, να πέσουν τα μπάζα να μαζευτούν, δεν μπορεί να ανοίξει και αυτός που δίπλα δεν έχει υποστεί κάτι. Τόσο απλά. Και να ανοίξει. Ποιος θα έχει την αυτή τη στιγμή να πάει στο κομματοπολείο να ψωνίσει. Σας λέω ένα παράδειγμα. Σωστό. Οι άμεσες ανάγκες ποιες είναι. Τροφή και στέγη. Έχετε δίκιο.
Αυτή τη στιγμή λοιπόν η ευρύτερη περιοχή αντιμετωπίζει ένα μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει ναι να ανοίξει άμεσα η αγορά, να καταγράψουμε τα ετοιμόρροπα, να πάμε να τη λειτουργήσουμε κτλ. Αλλά θα είναι μια γενναία στήριξη και μια καταγραφή όλες αυτές οι επιχειρήσεις που έχουν μια άμεση σχέση με την περιοχή για να δούμε τη στήριξή του. Ένας εμπορικός, το Αρκαλοχώρι και η ευρύτερη περιοχή είχε μια ξεχωριστή ζωντάνια. Είχε περίπου πάνω από 500-600 επιχειρήσεις οι οποίες ζούσαν αντίστοιχες οικογένειες. Λέω αυτά γιατί φοβάμαι ότι η περιοχή μας μπορεί να μην είχε παρά ένα θύμα και συλληπιτήρια στην οικογένειά του, αλλά δυστυχώς οι πέτρες πάτησαν εκτός τα όνειρα και το χαμόγελό μας και όλη την προοπτική της ευρύτερης περιοχής. Έχετε μία φόρτιση από την πρώτη στιγμή, κύριε Καλογεράκη, περισσότερη στην περιοχή. Λέτε ότι ο τόπος μας εδώ είναι ένα κλικ να σβήσει, ουσιαστικά, για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Δεν είναι έτσι απλό. Δεν είναι ήρθαν οι κουβέρτες. Είναι το μαραθώνιο από εδώ και κάτω. Έτσι. Τώρα αναφερθήκαμε σε κάποια ζητήματα που πρέπει να είναι άμεσα. Συντονισμός όμως υπάρχει, κύριε Καλογεράκη. Για να σας λέω όλα αυτά και να αναδεικνύω αυτά τα ζητήματα, σας είπα ότι αυτή σχέδιο στιγμή υπάρχει. Γιατί εδώ χρειάζεται ένα ακούστε, σχέδιο. Ακούστε τώρα, εδώ θέλω να σταθώ, ακούστε. Αυτός ο τόπος, αφού περιγράψαμε κάποια πράγματα, είπα, το έχω πει και άλλη φορά, ότι από αυτή την τραγωδία μπορεί να έχουμε και ευκαιρίες. Και ποια είναι ευκαιρία? Πρέπει να σταθούμε, να δούμε ποιος θα το κάνει, άμεσα όμως έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει και να αρχίσει η ανοικοδόμηση και η αναβάθμιση και η αναστήλωση, δεν ξέρω πια πώς να το πω, της ευρύτερης περιοχής, των επιχειρήσεων, των σπιτιών μας, των ανθρώπων, της ζωής μας. Αυτό απαιτεί ένα σχέδιο, δράση και πάνω απ' όλα απαιτεί χρηματοδοτήσεις. Κοιτάξτε, για να μπορεί να στηρίξει όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, δεν μιλάμε για κάποια εκατομμύρια, μιλάμε για πολύ μεγάλες χρηματοδοτήσεις που πρέπει να πέσουν στην περιοχή. Μιλήσαμε για 500-600 πληττόμενες επιχειρήσεις. Υπολογίστε για να φτιάξουν τις εστίες τους, τη στέγασή τους, να ξεκινήσουν, να λειτουργήσουν, να αποζημιώσουν το εμπόριο ή να πάρουν καινούριο. Τι ποσό μιλάμε για την κάθε επιχείρηση? Βάλτε αυτά τα 500 από 50.000 το καθένα, να δείτε γιατί μιλάμε. Μιλάμε για... Και λέω ένα κομμάτι. Τώρα, όλα αυτά, ας μην ξεχάσουμε ότι πρέπει να πηγαίνουμε και γρήγορα σε κάποια άλλα πράγματα. Τα κλιμάκια. Δεν γίνεται να έχουμε 30-28 κλιμάκια στην περιοχή. Γίνουν 60. Δεν κατάλαβα γιατί δεν μπορούν να έρθουν άλλοι 20 μηχανικοί και μείναμε εκεί. Και κοιτάξτε, περνάνε, χαρακτηρίζουν τα σπίτια. Ναι. Θα πρέπει να έρθει το δεύτερο κλιμάκιο ύστερα, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της κραταγραφής. Αυτό είναι ενημέρωση. Να έρθει το δεύτερο κλιμάκιο για να χαρακτηρίσει ετοιμόρροπο, δηλαδή καταδαφιστέο, επισκευάσιμο ή μπορεί να κατοικήσει. Αυτό θα γίνει στη δεύτερη φάση. Ερώτηση κάνω, κύριε Σαχίνη. Δεν την έχω πάρει απάντηση. Γιατί τα κλιμάκια από επίπεδο Υπουργείο δεν έχουν πάει παράλληλα? Δηλαδή, γιατί αφού έχουμε ελέγξει τώρα 1.000 σπίτια, να μην έρθει το δεύτερο κλιμάκιο να μας πει τι γίνεται? Στο καπάκι, για αυτά τα 1.000 σπίτια. Ποιο είναι αλλά πράσινο, περιμένουμε, ποιο είναι όπως κόκκινο. Περιμέναμε τον πρώτο σεισμό 3 μήνες για να έρθουν. Ερώτηση κάνω. Γιατί δεν πάμε παράλληλα? Σωστό. Πολύ σωστό, εύλογο ερώτημα. Για να προχωράει και γρήγορα η διαδικασία. Να σας πω κάτι, βέβαια, κύριε Καλογεράκη. Να σας δώσω μία εικόνα. Ναι. Γιατί έχω ένα κουμπάρο και φίλο στη Μυτιλίνη. Θυμάστε που έγινε πριν από 4 χρόνια ο σεισμός στη Μυτιλίνη? Μάλιστα. Βγήκαν 180 άδειες. Ξέρετε πόσες έχουν μέχρι στιγμής? Ξέρετε πόσες οικοδομές έχουν ξεκινήσει αναστήλωση? 60. Οι εμπειρίες σε άλλα μέρη της Ελλάδας πρέπει να μας διδάσκουν. Κεφαλονιά, Σάμο. Ελασσόνα. Άκουγα το δήμαρχο Σάμου προχθές σε μια εκπομπή και έλεγε ότι ένα χρόνο δεν έχουμε λύσει ακόμη το στεγαστικό. Δεν μου λέτε, δεν θα έπρεπε να έχει ανοίξει και η συζήτηση ήδη για μελέτες? Χωρίς μελέτες, αυτό το έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Πρέπει να ανοίξει κουβέντα για την ανασυγκρότηση της περιοχής. Για να κάνεις ανασυγκρότηση και επανασχεδιασμό και ανοικοδόμηση, πρέπει να υπάρξει αυτή τη στιγμή ένα συγκεκριμένο σχέδιο με συγκεκριμένες προτεραιότητες και συγκεκριμένες μελέτες. Όλο αυτό το puzzle που αφορά την επιχειρηματικότητα, τη στέγαση, τις υποδομές, τα δίκτυα, όλοι αυτοί. Γιατί όταν στείνεις ένα καινούριο οικισμό, είναι αυτονόητο ότι μιλάμε και για δίκτυα και υποδομές, έτσι. Εγώ βλέπω. Κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, αναδεικνύουμε τα ζητήματα, αλλά παράλληλα να πούμε
ούτε τούτο τον τόπο, δεν πρέπει να τον εγκαταλείψουμε. Και όλοι μαζί θα μπορούμε να τον ξαναστήσουμε. Απλά σαν εθελοντές όλοι μας είμαστε εδώ. Θέμε την κατεύθυνση και το σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση. Και όλοι μαζί θα παλέψουμε. Γιατί πρέπει να στείλουμε και ένα αισιόδοξο μήνυμα. Ζούμε. Και αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Επισκεφτήκατε την περιοχή. Έχετε καταλάβει αν ο σεισμός έγινε νύχτα, τι θα λέγαμε σήμερα? Και αυτό τουλάχιστον μας βοήθησε ο Θεός, δεν ξέρω ποιος, για να έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να συνομιλούμε. Άρα ας ξεκινήσουμε από αυτό και ας σφίξουμε τα δόντια για να ξανάρθει το χαμόγελο και η λειτουργία στην περιοχή. Έχετε ευθύνη όμως, όχι, δεν μιλάω προσωπικά, έχετε ευθύνη εσείς που εκπροσωπείτε όλοι, την περιοχή. Όλοι. Με συγχωρείτε, το κόμιλφο και το χαϊδολόγημα σε όλους, δεν ξέρω κανέναν, που έρχονται μία βόλτα πρέπει να τελειώνει. Πρέπει να ζητάτε συγκεκριμένα πράγματα με απέτηση. Διαφορετικά θα είστε άξιοι της μοίρας σας. Με συγχωρείτε. Και θα είμαστε. Το λέτε με αυτό, το ξέρω πολύ καλά. Σε όταν σβήσουν τα φώτα και όταν σταματήσουν τα μικρόφωνα, θα είμαστε εκεί και ο ένας θα προσπαθεί να στηρίξει τον άλλο. Αλλά αν δεν υπάρχει η συντεταγμένη πολιτεία σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και αν δεν υπάρχουν άμεσες λύσεις, δεν πρόκειται να προχωρήσουν πράγματα. Να σας πω ένα παράδειγμα απλό για να δείτε τι τραβάμε στην καθημερινότητα. Για να κάνεις αίτηση για το σπίτια στην εστία, χρειαζόταν η ταυτότητα. Μια γειτόνισσά μου έψαχνε 4 μέρες τα χαλάσματα και δεν την έχει βρει ακόμα. Να, ορίστε. Θα σας πω ένα πολύ απλό. Σαφές. Να δείτε τι είναι το ελληνικό κράτος και η γραφειοκρατία του. Όλα αυτά θα πρέπει να τα υπερβούμε και να ξεπεράσουμε. Δυστυχώς έχουμε χρόνια στη χώρα μας αυτό το πρόβλημα και δεν έχουμε ένα σχέδιο άμεσο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έπρεπε να έρθει ο υπουργός να ανοίξει τα χαρτιά του και να πει αυτός, αυτά, από αυτό το ταμείο, από αυτό το σχεδιασμό. Πράγμα που δεν έχει γίνει ακόμη, πρέπει να πω. Δεν μου λέτε, ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος. Μπαίνουμε και στην πιο καθοριστική περίοδο αυτή την εποχή για την περιοχή. Την ελαιοκομική περίοδο. Πώς ακριβώς θα μαζεύει ο άλλος τον καρπό και πού θα τον πηγαίνει και τι θα γίνεται? Υπάρχει σκέψη γι' αυτά? Όλα αυτά σας είπα ότι είναι άμεσες μεσοπρόθεσμες ανάγκες που πρέπει να μπουν. Ευτυχώς δεν έχουμε την παραγωγή την περσινή. Κάποια χωριά όμως έχουν. Άρα όλα αυτά πρέπει να τα βρούμε το επόμενο διάστημα. Κοιτάξτε, αν αυτή τη στιγμή δεν κάτσουμε να σχεδιάσουμε και να οριοθετήσουμε πράγματα και να δώσουμε άμεσες λύσεις και προβλητικές, κάθε μέρα θα δημιουργούνται νεότερα προβλήματα και τελικά πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί ένα συσσωρευμένο ζήτημα με θέματα από εδώ και από εκεί που δεν θα μπορούν να λυθούν. Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένο σχεδιασμό και το είπα από την πρώτη στιγμή να λύνουμε άμεσα, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα. Αλλά προσέξτε κύριε Σαχίνη, πρέπει να έχουμε στο νου μας ό,τι κάνουμε, βεβαίως να αντιμετωπίσουμε τις άμεσες ανάγκες. Το μεγάλο μας στοίχημα είναι ο εξυγχρονισμός και η αναστήλωση της περιοχής. Και χρειάζονται πολλά ζητήματα και πολλά θέματα. Τελευταίο ζήτημα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ναι, ναι. Γιατί όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Γούπου σου. Λέμε όλοι σχέδιο πώληση κτλ. Να αναρτηθεί και πάμε γρήγορα κτλ. Το γούπου σου στο Αρακαλοχώρι, αν αναρτηθεί, αυτή τη στιγμή από τα 500-700 μαγαζιά που είναι στο κεντρικό δρόμο, κανένα δεν μπορεί να χτιστεί αν δεν πάει 2,5 μέτρα μέσα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Δεξιά και αριστερά. Αυτό λέει το γούπου σου το καινούριο. Μάλιστα. Νομίζω ότι καλά κάνετε και τα θίγετε. Θέλω να σας ρωτήσω, και για μένα είναι πιο κρίσιμο, μήπως τελικά η ευρύτερη περιοχή, οι δύο Δήμοι και κυρίως βεβαίως ο Δήμος Μήνο, αλλά και ο Δήμος Αρχανών Αστερούσεων και όλες οι άλλες περιοχές που έχουν πλήγματα, μήπως πρέπει να μπουν υπό τη σκέψη ενός συγκεκριμένου λειτουργικού φορέα που θα καλύψει τα πάντα με ενιαίο συντονισμό? Διότι δεν αρκεί να αφαίρει ο Καλογεράκης αυτά που νομίζω ότι χρειάζεται η περιοχή και ο Σαχίνης. Το θέμα είναι ποιος θα τα συντονίζει όλα αυτά, ποιος θα ελέγχει. Μήπως χρειάζεται ένα ενιαίο φορέα? Χρειάζεται ένα ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου. Βεβαίως δεν ξέρω και τον Αστερούσιο, αλλά αυτό είναι θέμα που πρέπει να πάρουν οι πολιτικές αρχές εκεί και να συμφωνήσουμε. Σε ένα ενιαίο σχέδιο ανασυγκρότησης πρέπει ήδη να ξεκινήσει να γράφεται, ήδη να ξεκινήσει να βρούμε το φορέα που θα υλοποιήσει τις μελέτες για να μπορεί να έχουμε και μια προοπτική, για να μπορούμε να δώσουμε και μια προοπτική στον κόσμο, για να μην φύγει ο κόσμος. Το πρώτο που σας είπα. Αυτό το ειδικό αναπτυξιακό σε σχέση με την περιοχή, το οποίο θα συνδεθεί και με κάποια έργα και ειδικά με το νέο αεροδρόμιο που γίνεται, θα πρέπει να γίνει άμεσα. Και είναι
Και σας είπα ότι είναι η ευκαιρία μας μέσα από την τραγωδία να γίνει αυτό. Πάντως πρέπει να σας πω ότι έρχονται εδώ μηνύματα τώρα από συντοπίτες σας, από τα Αρκαλοχώρη κατά βάση και από ένα-δύο χωριά. Νέες οικογένειες από ό,τι βλέπω εδώ με παιδιά, οι οποίοι λένε: πέστε στον κύριο Καλογεράκη ότι εμείς αντιλαμβανόμαστε αυτό που λέει. Πλην όμως τα μαζεύουμε και φεύγουμε για το Ηράκλειο. Δεν αντέχουμε. Έχουμε μικρά παιδιά. Το ξέρω. Αυτό αυτή είναι η πραγματικότητα τελικώς. Γι' αυτό θα κάνω μια έκκληση. Να μείνουμε στον τόπο μας. Βέβαια, το ερώτημα είναι πώς. Ας το συνειδητοποιήσουν όλοι αυτό, ότι ερεμοποιείται ένας τόπος.